Ολοκληρώσαμε την τακτική σύσκεψη με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να εξειδικεύσουμε τις προτεραιότητες μας για τους επόμενους μήνες. Θέλω να υπενθυμίσω την πολύ σημαντική ανακοίνωση της αυτοτελούς φορολόγησης των εφημεριών των γιατρών του ΕΣΥ που θα ενισχύσει σημαντικά το εισόδημά τους από τη στιγμή υλοποίησης του μέτρου, ένα μέτρο το οποίο εξάλλου αποτελούσε πάγιο αίτημα των γιατρών του ΕΣΥ προτερότητε για του επόμενου μήνε κινούνται στην όσο το δυνατόν πιο γρήγορη υλοποίηση του εμβληματικού προγράμματο των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων. Αναμένουμε την τελική έγκριση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε το πρόγραμμα αυτό να ξεκινήσει άμεσα. Θα ωφελήσει πάνω από 30.000 συμπολίτε μα και σκοπό μα είναι μέσω αυτού του προγράμματο να μειώσουμε σημαντικά τι λίστε αναμονή ω προ τα χειρουργία, ξεκινώντα από τα παλαιότερα περιστατικά και πηγαίνοντα προ τα πιο καινούργια. Μα απασχόλησε επίση για ακόμα μια φορά το ζήτημα τη διαχείριση των περιστατικών στα τμήματα επίγοντων περιστατικών των νοσοκομείων. Εντό του επόμενου διαστήματο θα υπάρχουν κάποιε συγκεκριμένε ανακοινώσει σε αυτήν την κατεύθυνση. Γνωρίζουμε ότι τα τμήματα επίγοντων περιστατικών αποτελούν μια αιστεία δυσαρέσκεια και πολλέ φορέ αδικούν και τη συνολική εικόνα του εθνικού συστήματο υγεία. Δεν θα σταθώ στην αναμόρφωση των ΤΕΠ, η οποία δρομολογείται από το Ταμείο Ανάκαμψη. Αναμένονται και άλλε πρωτοβουλίε ενίσχυση προσωπικό, ειδικά όσον αφορά στου τραυματιοφορεί και ενδεχομένω προτάσει για μια καλύτερη διαχείριση των εφημεριών τη Αττική. Ο σκοπό μα είναι πάντα ε, οι συμπολίτε μα να περιμένουν λιγότερο στα τμήματα επιγόντων περιστατικών, με λιγότερη ε, ταλαιπωρία, με περισσότερη αξιοπρέπεια και τελικά να εξυπηρετούνται ε, καλύτερα. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα μπορούμε να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένε ανακοινώσει άμεση παρέμβαση σε αυτό τον κρίσιμο τομέα λειτουργία του ΕΣΥ.